πόσο μηνών είστε που η κυλίτσα δεν υπάρχει? Υπάρχει. Φαίνεται λίγο η κυλίτσα από το φτάνι. Υπάρχει. Φαίνεται και με το πιστάνι και χωρίς το πιστάνι. Τώρα μπαίνω στον έκτο. Γενικά έχω μια εύκολη εγκυμοσύνη, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν κάποιες μέρες που λίγο σε δυσκολεύουν, είναι και λίγο η ζέστη περίεργη, είναι και λίγο οι συνθήκες έτσι διαφορετικές και ένα πρωτόγνωρο συνέστημα. Αλλά μέχρι στιγμής όλα είναι καλά. Υπάρχει κάποιο φαγητό που να επιθύμησες πολύ? Φαγητό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, τρελαίνομαι για λεμόνι. Παντού βάζω λεμόνι, όλοι με κοιτάνε περίεργα. Και τώρα που είναι και της εποχής το καρπούζι πάρα πολύ. Και από πριν τα ήθελες αυτά ή τώρα περισσότερο? Το καρπούζι πάντα μου άρεσε, αλλά το λεμόνι χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ξαφνικά βάζω παντού λεμόνια. Είναι κοριτσάκι, είπαμε, θα είναι. Είναι κοριτσάκι, ναι. Θέλατε κοριτσάκι, ήταν κάτι που λέγατε ότι και να είναι? Κοίτα, επειδή με τον σύζυγό μου δεν σκοπεύουμε να μείνουμε στο ένα παιδί, θέλουμε από όλα, και αγοράκι και κοριτσάκι. Τώρα έτυχε να είναι το κοριτσάκι πρώτο. Καλώς να έρθει, βλέπουμε στα επόμενα. Μετά όταν βλέπουμε ότι μας λείπει κάποιο φίλο, θα το επιθυμούμε περισσότερο. Αλλά μέχρι στιγμής να ξεκινήσουμε με κοριτσάκι μια χαρά. Κάθε γυναίκα λέει ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η περίοδος της εγκυμοσύνης. Εσύ έχεις διαπιστώσει αλλαγές στα συναισθήματά σου, σε όλα? Νομίζω ότι αυτό που σημαίνει στις περισσότερες γυναίκες έτσι που περνάνε σε αυτή τη φάση, είναι πιο συναισθηματική, πιο ευαίσθητη. Δηλαδή, ξέρεις, με κάποιες σκηνές, ταινίες που ούτε καν θα έπρεπε να δακρύσω και συγκινούμε, δεν ξέρω γιατί, έτσι μου βγαίνει σαν συναίσθημα. Και είμαι και λίγο πιο ευαίσθητη γενικότερα σε πολλά θέματα. Έχεις ετοιμάσει ρουχαλάκια, το δωμάτιο από τώρα? Θα πρέπει να πω ναι, αλλά θα πω όχι. Όχι. Okay. Όχι, γιατί πριν λίγο καιρό μάθαμε ότι είναι κοριτσάκι και το επιβεβαιώσαμε. Άρα στην ουσία έπρεπε πρώτα να δούμε τι θα γίνει με το φίλο του παιδιού για να μην κάνουμε τσάμπα όλες τις ετοιμασίες. Διακοπές θα πάτε? Κάπου θα πάμε, ναι. Ευτυχώς συνδυάζονται και με διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις που έχουμε. Σε διάφορα νησιά έτσι φίλων, είτε είναι γάμους, είτε είναι βάφτιση, είτε είναι όλα αυτά. Και θα το συνδυάσουμε έτσι με μικρές αποδράσεις. Και μετά μπορούμε να πάμε έτσι και στις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Για όνομα σκέφτεστε περισσότερο των παππούδων? Θα είναι από την οικογένεια, ναι, είμαστε σε λίγο της παράδοσης. Το σκεφτόμαστε όμως, το επεξεργαζόμαστε. Τηλεοπτικά, αργότερα θα το σκεφτόσετε να επιστρέψετε? Γενικά η σκέψη υπάρχει πάντα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αν τώρα υπάρχει σε αυτή την περίοδο, θα υπάρχει το Σεπτέμβριο, αν υπήρχε πριν 2 μήνες. Εντάξει, τώρα σε πώς είναι προτεραιότητα το παιδί και η οικογένεια και πώς θα οργανωθούμε για το νέο μέλος.